Τι κάνετε, πώς είστε? Η γιάφκα μόλις ξεκλείδωσε. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Υπάρχει ένα ευτυχώς ή δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση. Όχι στην ημέρα, το ότι θέλουμε να εορτάζουμε το αυτονόητο της ζωής. Τον έρωτα ή την αγάπη, αν θέλετε. Καλός ή κακός, ερωτευόμαστε ή αγαπάμε με βάση τα ποιοτικά ή βιωματικά μας χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνταγή επιτυχίας ή μια χάρτα αποτυχίας. Υπάρχουμε εμείς με τα λάθη μας και τα σωστά μας. Αυτό το γεγονός φέρνει υπέροχες στιγμές, μοναδικές για τον καθένα μας, και μεγάλες αποτυχίες, κοινές για όλους. Ξέρετε, στα πολύ δυνατά και ευχάριστα νιώθουμε μοναδικοί. Στη δύσκολη στιγμή και στην προσωπική μας αποτυχία νιώθουμε μια κοινή αντίληψη. Έτσι είναι η ζωή. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε μέσω έρωτα και αγάπης ή κάνοντας χρήση έρωτα και αγάπης όπως κάνουμε στις υπόλοιπες εκφάνσεις της ζωής μας. Όπως δηλαδή τρώμε, όπως διεκδικούμε μια θέση εργασίας ή φοβόμαστε μια θέση στον χώρο των ανέργων, ή όπως κρίνουμε με βάση την πολιτική ή την κομματική καθημερινότητά μας. Δύσκολο να τα αποφύγουμε. Δυστυχώς και ευτυχώς αυτοί είμαστε. Και εσείς και εγώ, υπέροχες κυρίες μου, υπέροχοι κύριοι. Άνθρωποι είμαστε με τα λάθη μας και τα σωστά μας. Όμως, αν θέλετε έτσι να καταθέσω την προσωπική μου άποψη, στον βαθμό που σας ενδιαφέρει, ή θέλετε να μοιραστείτε την άποψη ενός τρίτου που ταξιδεύει στο ραδιοφωνό σας, στα ακουστικά σας, για την σημερινή ημέρα, αλλά και για κάθε ημέρα, καλό είναι να βιώνουμε την αγάπη και τον έρωτα χωρίς να έχουμε διάθεση για ανταποδοτικά ωφέλη. Αν δηλαδή αγαπάμε ή ερωτευόμαστε προκειμένου να, τότε ούτε αγαπάμε ούτε ερωτευόμαστε. Τότε είμαστε βαθιά εγωιστές που προσδοκάμε ένα ιδιωτελές αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Όσο λοιπόν εμείς μοιράζουμε ή περιμένουμε αγάπη και έρωτα ως προϊόν συναλλαγής, τόσο θα βουλιάζουμε στη δίθεν ύπαρξή μας. Θα είμαστε δηλαδή ένα τίποτα με μπόλικο, χρυσό ή άλλου είδους περιτύλιγμα. Δεν ξέρω αν σας μπερδεύω, δεν ξέρω αν ακούγεται χοντρό ή ανοησία. Έτσι είναι οι κουβέντες μας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όσο εμείς έχουμε διάθεση να βιώσουμε έρωτα ή αγάπη περιμένοντας κάτι, τότε πραγματικά ούτε έρωτα ούτε αγάπη θα βιώσουμε. Πρέπει λοιπόν να τα ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ απλά, ξεκλειδώνοντας την γιάφκα, σας προσφέρω ένα από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων 2 δεκαετιών. Γιατί αυτή είναι η γιάφκα. Να μοιραζόμαστε μελωδίες, σκέψεις και να βάζουμε έστω και για λίγο στην άκρη τη μιζέρια της ημέρας. Ελάτε στην γιάφκα. Here we are. No matter if the time goes by. No matter if the world has quiet. Our love is still alive. You and I as before, with no fear for tomorrow, will come and pass away, I know. But here we are still waiting for, we don't know what will come, when the moonlight will dawn, but we will always say, flowers, love the sun, more than moonlight, love the stars, more than you really are. Oh, give me more than the river gives to the sea, than a mother gives to a child, give me more than you can.
chance one day to see your lights. No chance to smile again when we can't hold the time. When we can't stay a while so close. Yes, you and I, we used to do. Yes, you and I still want to do. Τόνι Πατσίνο από τα παλιά και καλά, Love Him Or. Έτσι για την μικρή ανάσα ανάπαυλα της ημέρας. Κάθε μισή ώρα να βάζετε και 3 λεπτά ανάπαυλα, θα είναι διαφορετική ημέρα σας, πιστέψτε με.